Να σας καλημερίσω και εγώ όλους και όλες σας. Να χαιρετήσω και από την πλευρά μου ιδιαίτερα αυτό το τριήμερο, το διεθνές τριήμερο. Νομίζω ότι είναι μια συνεισφορά στη σκέψη της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα και των προσπαθειών που καταβάλει μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να ανοίξει έναν καινούριο δρόμο για την Ελλάδα κόντρα στις μνημονιακές κυβερνήσεις, παλιές και καινούργιες μνημονιακές κυβερνήσεις, τα μνημονιακά κατεστημένα, τα οποία πνίγουν σήμερα την χώρα μας και τον ελληνικό λαό. Το θέμα μας είναι η σύνδεση του αγώνα κατά της λιτότητας με τον αγώνα και τη σύγκρουση με την Ευρωζώνη, θα προσέθετα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το κατεξοχήν επίκαιρο θέμα, νομίζω, για το ελληνικό κίνημα. Είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να πω ότι μέσα από τα πολλά προβλήματα που έχουμε ως αριστερά σε αυτή τη χώρα, αλλά και ευρωπαϊκή αριστερά, μέσα από τα πολλά προβλήματα και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μια μεγάλη, ίσως από τις πιο μεγάλες, είναι η ευρωπληξία. Η αριστερά της Ευρώπης χάνει έδαφος, έχει χάσει ιστορικό έδαφος από μια βαθύτατη, δογματική, απαράδεκτη, ανιστόρητη, χωρίς περιεχόμενο και προοπτική ευρωπληξία που την καθιστούσε εδώ και δεκαετίες ουραγό των δυνάμεων του κεφαλαίου που πρωταγωνιστούσαν σε αυτόν τον λεγόμενο ευρωπαϊσμό και ιδιαίτερα των δυνάμεων του χρηματιστικού κεφαλαίου που ηγεμόνευαν σε αυτήν την ευρωπαϊκή υποτίθεται λογική η οποία κυριαρχούσε στην Ευρώπη. Και τώρα βεβαίως, όταν έχουμε την κατάρρευση, όπως ήρθε δεκαετία του 90 η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Ευρώπη πέφτει πάνω στα κεφάλια της αριστεράς. Και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Τεράστιο πλήγμα αναξιοπιστίας. Αφήνει ένα έδαφος να το εκμεταλλεύονται οι ακροδεξιές δυνάμεις. Για να μην πω οι νεοναζιστικές και ναζιστικές δυνάμεις, οι οποίες σηκώνουν κεφάλι σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη σήμερα φαίνεται να αρέπει, να έχει μια ισχυρότατη τάση προς ένα σκληρό, αυταρχικό νεοσυντηρητισμό, ξενοφοβικό και ρατσιστικό, και βεβαίως τον πυρήνα αυτού του σκληρού νεοσυντηρητισμού να αναδύονται φρικτές αναμνήσεις από την δεκαετία του 30. Διότι αν πάει κανείς στη δεκαετία του 30 και ανατρέξει σε γεγονότα και καταστάσεις, χλωμιάζει με την ομοιότητα, με την αναλογία που παρουσιάζουν με σημερινές καταστάσεις που ζούμε και στη χώρα μας, αλλά όχι κυρίως, θα έλεγα, στη χώρα μας, κυρίως στις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν, έστω και τώρα, δυνατά, αποφασιστικά, να αποτινάξουμε και να χειραφετηθούμε από αυτήν την ευρωπληξία. Να δούμε την πραγματικότητα καθαρά, να δούμε τα καθήκοντά μας ως αριστερά, η οποία δεν έχει γεωγραφικούς ή κάποιους ανιστόρικους, ιστορικούς προσδιορισμούς, να δούμε τι συμβαίνει στο σήμερα και το αύριο και με βάση αυτό να παρέμβουμε. Δεν ξέρω αν έκανα λάθος. Νομίζω όμως, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αφορμή παίρνω, ότι ελέγχθη πως μια χώρα μόνη της δεν μπορεί να φύγει από την Ευρωζώνη ή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάμε εκεί τη συζήτηση, ότι χρειάζεται κάτι ευρύτερο.
Αφορμή παίρνω, διότι αυτή η άποψη δυστυχώς είναι διαδεδομένη στο χώρο της αριστεράς και της ελληνικής εν μέρη, αλλά και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής. Αυτό είναι ένα ωραίο άλοθη, ένα ωραίο παραμύθι, να μην κάνουμε τίποτα. Να μην κάνουμε τίποτα, γιατί δεν έχουμε παρέα ή δεν έχουμε καλή παρέα. Ή μπορεί να είναι κακές οι παρέες. Επομένως, άμα δεν έχεις καλές παρέες ή ιδιαίτερα οι παρέες σου είναι κακές, κάτσε στα αυγά σου. Αλλά άμα κάτσε στα αυγά σου, χαιρέτησε. Να χαιρετήσεις και το πλοίο που φεύγει. Διότι δεν είναι δυνατόν να είσαι μέσα στην Ευρωζώνη, να μην έχεις άμεση επιδίωξη την έξοδο από την Ευρωζώνη και να επιδιώξεις ταυτόχρονα αφελώς ότι θα καταργήσεις και τη λιτότητα. Λάθος. Είμαστε σε μία κατάσταση όπου οι κυβερνήσεις είναι μαριονέτες, οπερετικές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν μπορούν εκ των πραγμάτων, εφόσον παραμένουν σταθερά στο ευρωζωνικό πλαίσιο, να καταργήσουν τη λιτότητα, να καταργήσουν τη λαιλασία των κοινωνικών, των αδύνατων κοινωνικών στρωμάτων, και πολύ περισσότερο βεβαίως να ανοίξουν ένα θετικό δρόμο. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ελλάδας και το λέω και για τους συντρόφους που είναι από την Γαλλία και την Ισπανία. Χαρακτηριστικότατο το παράδειγμα της Ελλάδας. Διότι δεν πρέπει το παράδειγμα της Ελλάδας να το δούμε με την κυβέρνηση Τσίπρα εννοώ. Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη. Δεν πρέπει να το βλέπουμε γενικώς. Έχουμε μια κυβέρνηση αριστεράς που συμβιβάστηκε κτλ. Αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση, η οποία μπορούσε να λεχθεί και για μια χώρα της Λατινικής Αμερικής και μια χώρα της Ασίας κτλ. Πολύ σωστό βεβαίως, δεν αντιλέγω, ότι είναι μια κυβέρνηση που συμβιβάστηκε, παραιτήθηκε, ξεπούλησε, όπως θέλετε να το πείτε, και αναδιπλώθηκε. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, είναι μια γενική τοποθέτηση, λέω. Πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο. Πώς και γιατί έγινε αυτή η μεγάλη, το μεγάλο ξεπούλημα. Κατά από ποιους όρους, κατά από ποιες συνθήκες. Και εδώ τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε. Είναι πολύ πρόσφατα, τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι, αλλά καμιά φορά η μνήμη παρακάμπτει λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών, διατηρεί το κύριο που βλέπει, αλλά οι λεπτομέρειες αυτές παίζουν τεράστιο ρόλο. Διότι οι λεπτομέρειες κάνουν την, εντός εισαγωγικών λεπτομέρειες, κάνουν και δίνουν το νόημα και τον τόνο στην εξέλιξη. Αύγουστος λοιπόν του 2015, μεγάλη διαπραγμάτευση από την πλευρά της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αδυναμία να υπάρξει μια υποτιθέμενη συμφωνία συμβατή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο. Τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο. Τι γίνεται εκείνη την ώρα? Έρχεται λοιπόν ωραία η Τρόικα ή μάλλον αυτή που είναι πάνω από την Τρόικα, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και λέει, σας έδωσα δύο αλλεπάλληλες παρατάσεις για την δανειακή σύμβαση, σας βοήθησα κιόλας να βρείτε και από πλάι λεφτά για να πληρώσετε τους δανειστές, αλλά η δανειακή σύμβαση τελειώνει 31 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, τέρμα οι πιστώσεις. Είσαστε ήδη εκτός προγράμματος, τέρμα οι πιστώσεις. 31 Αυγούστου. Χωρίς πιστώσεις, η Ελλάδα, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα μπορούσε να πληρώσει τα χρέη. Γιατί με τις πιστώσεις εμείς κάναμε αποπληρωμή και κάνουμε αποπληρωμή των χρεών. Επομένως, από τις 31 Αυγούστου κτλ., η πτώχευση της χώρας, η διακοπή αποπληρωμής του χρέους θα ήταν ένα οριστικό γεγονός. Έρχεται τώρα λοιπόν, αφού κηρύχθηκε και το δημοψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Και λέει, σταμάτησε το πρόγραμμα το δανειακό 31 Αυγούστου, μάλιστα, εγώ δεν παίρνω τα λεφτά μου. Και εσείς κάνετε και δημοψήφισμα, πάει το Διοικητικό Συμβούλιο, ωραία, ωραία, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και λέει, σταματάμε την χρηματοδότηση των τραπεζών. Αναγκαστικά τότε μπαίνουν capital control και αρχίζουν οι ουρές μπροστά στα ATM. Πόσα παίρνουμε, 40 ευρώ. Άντε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, την τρίτη, 5 ευρώ. Την τέταρτη, τίποτα. Στεγνό. Στεγνές οι τράπεζες. Επομένως εδώ έπρεπε να υπάρξει μια επιλογή. Ή συνεχίζεις με μνημονιακή συνθηκολόγηση και λιτότητα, σκληρότατη λιτότητα, ίσως πιο σκληρή και όπως το βλέπουμε είναι πιο σκληρή από την προηγούμενη, ή συνεχίζεις αυτόν τον δρόμο ή λες ως κυβέρνηση και απευθύνεσαι στον ελληνικό λαό. Δεν πληρώνουμε το χρέος, μας κόβεται τις πιστώσεις, θαυμάσια. Εμείς δεν θέλουμε πιστώσεις με προγράμματα μνημονιακά, με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται. Δεν πληρώνουμε το χρέος, μας κόβεται και τη χρηματοδότηση των τραπεζών, χαιρετίσματα. Περνάμε στο εθνικό νόμισμα και προχωράμε σε μια άλλη πολιτική. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό, δηλαδή τη στάση πληρωμών και να περάσουμε στο εθνικό νόμισμα. Τότε πηγαίνετε να υπογράψετε το μνημόνιο. Αυτό έκανε ο Τσίπρας. Πήγε και υπόγραψε το μνημόνιο. Συνθηκολόγησε. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να συγκρουστεί και να φύγουν, να πάμε δηλαδή σε στάση πληρωμών του χρέους και έξοδο από την Ευρωζώνη και να συγκρουστεί. Γιατί αυτή η σύγκρουση δεν ήταν απλώς δεν πληρώνεις το χρέος και έξοδος από την Ευρωζώνη. Αυτή η σύγκρουση θα ήταν και σύγκρουση με το ελληνικό εδώ κατεστημένο, ολιγαρχικό κεφαλαιοκρατικό και βεβαίως με το κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντίπαλη, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτή τη σύγκρουση λοιπόν ούτε πολιτικά προετοιμασμένος ήταν, ούτε την ήθελε. Μερικοί ήταν προετοιμασμένοι βεβαίως αρκετό καιρό πριν για να κάνουν το άλμα προς τα πίσω και επομένως οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Θα έπρεπε η Ελλάδα να κάνει αυτό το άλμα, να μην πληρώσουμε το χρέος, να βγούμε από την Ευρωζώνη και να προχωρήσουμε σε έναν άλλο δρόμο, ή δεν θα έπρεπε γιατί θα είμαστε μόνοι μας? Ή γιατί θα είμαστε μόνοι μας και δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα? Θα έπρεπε να αναδιπλωθούμε και θα έπρεπε μοιραία να πάμε σε αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι ο κατήφορος που δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος ο κατήφορος αυτός. Εγώ λέω, και όχι εγώ, νομίζω όλοι εμείς που σε μια φάση ήρθαμε σε σύγκρουση για τα μνημόνια και αυτές τις επιλογές με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε και ισχυριζόμαστε ότι θα έπρεπε να ακολουθεί αυτός ο δρόμος. Έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί για αυτόν τον δρόμο χρόνια. Δεν το κάναμε, αλλά και εκείνη τη στιγμή ήταν δυνατό να γίνει και μπορούσε να γίνει και είχαμε και τη λαϊκή στήριξη να το κάνουμε και την λαϊκή κινητοποίηση να το κάνουμε και θα ήταν επιλογή η οποία θα άνοιγε μια ελπίδα και έναν ορίζοντα για τον ελληνικό λαό. Δύσκολη επιλογή. Δεν υπάρχουν εύκολες αλλαγές και ριζοσπαστικές ανατροπές. Όποιος περιμένει μια ριζοσπαστική ανατροπή που θα γίνει, ας πούμε, και αυτή ανέφελα και από την άλλη μέρα θα τρέχουν οι κρουνοί και θα μοιράζονται τα λεφτά και θα ανεβαίνουν το ένα, θα κερδίζει το άλλο, δεν υπάρχουν. Κάθε ανατροπή έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα. Χρειάζεται αντοχή, χρειάζεται δύναμη. Αλλά όμως αυτός είναι ο δρόμος της ανατροπής. Ή τον ακολουθείς και είσαι αποφασισμένος γιατί σου δίνει την προοπτική αυτή, δίνει στους εργαζόμενους, δίνει στον ελληνικό λαό, δίνει στη χώρα, δίνει στις νέες γενιές ή αναδιπλώνεσαι. Αυτό ήταν το δίλημα,
Αυτό πάντα θα είναι το δίλημα για όσων αγωνίζονται ενάντια στη λιτότητα και μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία είναι ριζοσπαστικές αλλαγές και ανοίγουν άλλους δρόμους για τις κοινωνίες. Να πω και κάτι άλλο όμως σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία νομίζω είναι, αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή καθ' αυτή, έχει ως καρδιά και ως πυρήνα την ενιαία αγορά. Ενιαία, απελευθερωμένη, ανταγωνιστική αγορά. Και η Ευρωζώνη έρχεται να ολοκληρώσει αυτό το αγοραίο, απελευθερωμένο, ανταγωνιστικό πλαίσιο, να το ολοκληρώσει, δίνοντάς του και νομισματική μορφή. Διότι το νόμισμα, το ενιαίο νόμισμα, τι κάνει? Καθιστά τέλεια, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τέλεια ανταγωνιστική την αγορά. Κόβει τη δυνατότητα από τα έθνη κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουν ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και να ακολουθούν προστατευτικές, ας το πούμε έτσι, επιγραμματικά, νομισματικές πολιτικές. Τέρμα λέει αυτά. Αφού μιλάμε για ενιαία αγορά και θέλουμε να είναι πλήρως απελευθερωμένοι, θα πάμε και σε ενιαίο νόμισμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία και η κατεύθυνση του ενιαίου νομίσματος. Να ολοκληρώσει το αγοραίο πλαίσιο. Τι σημαίνουν αυτά, απλώς μεταφρασμένα σε όρους πολιτικής? Ότι είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο είσαι μέσα στην Ευρωζώνη, ακολουθείς μονόδρομο, νεοφιλελεύθερη ή όπως θέλετε να την πείτε παρομοίως, πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να ασκήσεις πολιτική η οποία να παρεμβαίνει στο αγοραίο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερο και νομισματικά να μην έχει τη δυνατότητα παρέμβασης έστω ως κράτος. Άρα μιλάμε, μπαίνοντας σε αυτό το πλαίσιο, είσαι αποφασισμένος πια μονόδρομος να ακολουθήσεις μία και μοναδική φιλοσοφία, την φιλελεύθερη φιλοσοφία. Τώρα, μέσα στο πλαίσιο αυτής της φιλελεύθερης φιλοσοφίας, είναι δομικά ρυθμισμένη έτσι αυτή η λογική της ενιαίας αγοράς και πολύ περισσότερο του ενιαίου νομίσματος, ώστε να συντηρεί, να αναπαράγει και να βαθαίνει τη λιτότητα. Διότι φανταστείτε μία ενιαία αγορά, φανταστείτε και ένα κοινό νόμισμα, πολύ περισσότερο αυτή η αγορά, και τι θα κάνουν οι οικονομικές πολιτικές των επιμέρους χωρών και κρατών προκειμένου να σταθούν στο αγοραίο αυτό πλαίσιο. Αυτό που θα κάνουν για να αποκτούν πλεονέκτημα σε αυτή την ενιαία αγορά είναι να καταραίουν τους μισθούς, λιτότητα, τις συντάξεις, τις κοινωνικές δαπάνες και να μειώνουν τους φόρους στο κεφάλαιο. Αυτοί είναι οι κανόνες ύπαρξης, αναπαραγωγής και δυνατότητας να κινείται το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομισματικής ζώνης πολύ περισσότερο, και των κυβερνήσεων στα πλαίσια, των επιμέρους χωρών, στα πλαίσια αυτής της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι από το πλουσιότερο και παραγωγικότερο κράτος μέχρι το πιο αδύνατο και το πιο οικονομικά λιγότερο παραγωγικό κράτος και χώρα θα πρέπει να υποκύπτουν συνεχώς στην πίεση προκειμένου να επιβιώνουν σε αυτή την αγορά και να κερδίζουν έδαφος, να πηγαίνουν σε όλο και μεγαλύτερη λιτότητα. Και ξέρετε ποιος ξεκίνησε αυτή τη λιτότητα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα και συνέπεια? Μπορεί να ακουστεί και λίγο παράδοξο. Δεν το ξεκίνησε η Ελλάδα, που ήταν η πιο οικονομικά αδύνατη χώρα. Η λιτότητα εκπορευόταν από την πιο ισχυρή χώρα, τη Γερμανία. Η Γερμανία έκανε από την έναρξη της Ευρωζώνης με σύστημα και επιμονή πολιτικής λιτότητας
προκειμένου να κερδίζει έδαφος μέσα στην ενιαία αγορά και βεβαίως να κερδίζουν έδαφος και οι εξαγωγές της. Με αποτέλεσμα να συντρίβει όλο το πλαίσιο. Επομένως, αν θέλουμε να δώσουμε αγώνα κατά της λιτότητας, εγώ δεν λέω ποτέ η Ευρωζώνη ή τίποτα, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τίποτα, ή και κάτι άλλο που το ακούμε καμιά φορά, ή σοσιαλισμός ή τίποτα. Αυτά μπορεί να είναι και άλοθη για να κρύβουμε. Γιατί του λέει του αλλού, παλεύουμε για τα μνημόνια και σου λέει, μα τα μνημόνια είναι ο καπιταλισμός. Άρα, άμα δεν ρίξουμε τον καπιταλισμό, δεν τελειώνουμε με τα μνημόνια. Και επειδή τώρα δεν μπορείς εύκολα να βάλεις άμεσο στόχο τον σοσιαλισμό, λοιπόν, κάτσε με τα μνημόνια να συνυπάρχεις μαζί τους για όσο καιρό οριμάσεις τους συνθήκες να ρίξεις τον καπιταλισμό. Δεν είμαι αυτής της λογικής. Και μέσα στην Ευρωζώνη παλεύεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παλεύεις. Αλλά όμως πρέπει να έχεις πλήρη επίγνωση, πλήρη, απόλυτη επίγνωση ότι θα φτάσεις στον κόμπο. Και ότι αν θες να είσαι συνεπής στην κατάργηση της λιτότητας, θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος, προετοιμασμένος και με σχέδιο για να φύγεις και από την Ευρωζώνη και στη συνέχεια κατά πάσα πιθανότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να εφαρμόσεις ένα ριζοσπαστικό, προοδευτικό πρόγραμμα μετάβασης με σοσιαλιστική προοπτική. Αυτά βεβαίως τα λέω, θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα, αλλά θέλω να μιλήσω και για την ένσταση που γίνεται του διεθνισμού και εθνικισμού. Πολλοί θεωρούν ότι ο ευρωπαϊσμός είναι πιο κοντά στο διεθνισμό. Το να πάμε σε πολιτικές οι οποίες έχουν κύρια αναφορά και κύριο πεδίο μετασχηματισμού το έθνος κράτος είναι πιο κοντά στον εθνικισμό. Νομίζω ότι είναι μια εξαπάτηση αυτό. Μεγάλη εξαπάτηση. Διότι ο ευρωπαϊσμός δεν έχει καμία σχέση με αυτή την τρέχουσα έννοια που λέγεται, έτσι. Καμία απολύτως σχέση με το διεθνισμό. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διεθνισμό του μεγάλου κεφαλαίου και δι' του χρηματιστικού κεφαλαίου για τον ευρωπαϊσμό. Αλλά όχι διεθνισμό με την κλασική έννοια που μιλάμε εμείς για τον κόσμο της εργασίας κτλ. Αντίθετα, ο ευρωπαϊσμός είναι ένας σκληρός περιφερειακός εθνικισμός, ο οποίος στην πορεία ενθαρρύνει και ενισχύει και τους επιμέρους εθνικισμούς των χωρών. Και αυτό το φαινόμενο το ζούμε τώρα. Το καταφύγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δικαιολογήσει την ευρωπαϊκή προοπτική είναι ότι την διαμορφώνουμε για να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται τώρα από αυτή την προστασία, μετανάστες, πρόσφυγες, φρούρια, να την προστατεύσουμε εναντί κινδύνων τρίτων και βεβαίως να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική εναντί του υπόλοιπου κόσμου. Και ταυτόχρονα όμως οι επιμέρους ελίτ στις επιμέρους χώρες λόγω κρίσης εντείνουν τον εθνικισμό και τους λένε όχι, δεν φτάνει αυτό το τείχος που έχουμε, πρέπει να υψώσουμε και ένα τείχος μέσα. Θα έχουμε ένα τείχος ευρωπαϊκό αλλά και ένα τείχος σε κάθε χώρα. Έτσι συντηρείται ένας διπλός εθνικισμός και ευρωπαϊκός και των επιμένους χωρών και παροξύνεται. Και αυτό θα οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Αν συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το άθλιο οικοδόμημα, σε ακραίες καταστάσεις, μπορεί και σε πολέμους μεταξύ τους, μην τους αποκλείουμε, δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει ενιαία αγορά τα πολιτικά μορφώματα στο εσωτερικό της δεν συγκρούονται και δεν μπορούν να κάνουν και πολέμους μεταξύ τους. Πολύ άγριους πολέμους. Εδώ και σε μία χώρα μέσα, εφήλοι πόλεμοι μπορούν να γίνουν. Άρα μην το αποκλείουμε και μην μας εμφανίζουν ότι δήθεν. Εντάξει, μπορεί εμείς να σκοτώνουμε, να κάνουμε επεμβάσεις, να διαλύουμε χώρες, κράτη, περιοχές παντού, αλλά εδώ έχουμε μια προστατευμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν σφαζόμαστε μεταξύ μας.
Αυτό, έτσι, εδώ όπως οδηγούμαστε, όπως πάμε, εκεί θα οδηγηθούμε. Και στην σφαγή μεταξύ τους. Και βλέπετε σήμερα τι γίνεται και πόσο εκρηκτικές είναι οι αντιθέσεις και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς είναι πιθανότατο από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα να οδηγήσουν και σε άλλου είδους συγκρούσεις που μπορεί να γίνουν. Τελειώνω, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Η εναλλακτική απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα μέλος αυτή τη στιγμή και συνολικά η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι να υποκληθούμε στα κυρίαρχα δόγματα, δεν είναι να αναδιπλωθούμε, δεν είναι να φοβηθούμε μπροστά στο άλμα που πρέπει να γίνει και δεν πρέπει να διστάσουμε, γιατί μπορεί πάνω στο ίδιο καμβά όσον αφορά τα αιτήματα να εμφανιστούν και άλλες δυνάμεις με εντελώς αντίθετο πρόσημο και να τα αναδεικνύουν. Εμείς πρέπει να πάρουμε την ηγεμονία όλων αυτών των προταγμάτων και των προκλήσεων που είναι σήμερα άκρως επίκαιρες, αν θέλουμε να ανοίξουμε έναν δρόμο. Και όχι πάλι από θέσεις γωνίας, περιθωρίου, να κατακρίνουμε και να επικρίνουμε τους άλλους και να λέμε δεν τα κάνετε καλά, το exit να το στρίψετε και αριστερά. Αλλά όμως όταν ηγεμονεύσει το exit με δεξιό πρόσημο και πολύ περισσότερο με ακροδεξιό πρόσημο και αρχίζει και σαρώνει και κερδίζει ένα αίτημα που αναβλύζει μέσα στα λαϊκά στρώματα, είναι πολύ δύσκολο μετά να αναποδογυρίσεις αυτή την πραγματικότητα. Απλώς θα την παρατηρήσει ως θεατής και θα τις ασκήσει κριτική. Δεν είναι όμως αυτός ο ρόλος που θέλουμε να παίξουμε, ούτε ουραγού, ούτε γωνίας, ούτε παρακολουθήματος. Εμείς πρέπει να βγούμε μπροστά στη νέα συγκυρία και τις προκλήσεις να τις αναδείξουμε πλήρως και να βάλουμε το δικό μας περιεχόμενο, συνδέοντας τον αγώνα κατά της Ευρωζώνης και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ριζοσπαστικές αλλαγές και σοσιαλιστική προοπτική. Ένα καινούριο βεβαίως σοσιαλισμό που είναι μια άλλη συζήτηση του 21ου αιώνα, που δεν θα αναπαράγει τα αποτυχημένα βεβαίως πρότυπα που γνωρίσαμε με μεγάλες ασφαλώς κατακτήσεις, αλλά αποτυχημένα και έχουν καταρρεύσει, και πρέπει εμείς να μπορέσουμε να καταδείξουμε στην κοινωνία μας ότι υπάρχει σοσιαλισμός ο οποίος μπορεί να νικήσει και να είναι και βιώσιμος και να έχει και προοπτική για τους λαούς και κυρίως να έχει δημοκρατική, σε βάθος προοπτική, κάτι το οποίο είναι ζωτικό για τον ίδιο τον σοσιαλισμό και για να υπάρξει και για να έχει μακροημέρευση. Σας ευχαριστώ.